Μιας και που πιάσαμε το ε, πάμε να μάθουμε για την έξωση. Ναι. Για πάμε. Έχουμε λοιπόν απόφαση συγκεκριμένη, η οποία θέλει τον τηλεοπτικό σταθμό ε να πρέπει να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις μέχρι τις 38. Πώς έγινε τώρα όλο αυτό, Βαγγέλη Καράλη? Να πούμε στους τηλεθεατές, οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται... Αυτή τη στιγμή στα Μελίσια. Είναι στα Μελίσια. Είναι σε παλιό κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο. Ένα από τα μεγαλύτερα και κάνει... Εκεί λοιπόν έχετε τώρα εταιρεία συμφερόντων του κυρίου Βριώνη να αγοράζει τις εγκαταστάσεις, να περνάνε οι εγκαταστάσεις στην ιδιοκτησία του και να κάνει έξωση στον τηλεοπτικό σταθμό. Και μέχρι τις 38 θα πρέπει ο τηλεοπτικός σταθμός να έχει μεταφερθεί, να έχει αλλάξει εγκαταστάσεις, γιατί από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα βγει το νέο κανάλι του κυρίου Βριώνη που πήρε την τηλεοπτική άδεια. Θα δούμε την οριστική βέβαια σε λίγες μέρες. Αν γίνει πανελλαδικό. Την προσωρινή, αν θα γίνει πανελλαδικό. Ξαναλέμε λοιπόν. Πόλεμο. Η είδηση αυτή τη στιγμή μιλάμε για τηλεοπτικό πόλεμο, μέγα τηλεοπτικό πόλεμο. Ο κύριος Βριώνης με εταιρεία συμφερόντο του αγόρασε τα στούντιο Α. Τα στούντιο Α. Που βγαίνει το Ε. Με και τα λεφτά του Σαββίδη. Εντάξει. Και κάνει εντάξει. Έξωση για ιδία χρήση. Κύριε Αγαμπίτση, γιατί για ιδία χρήση που το επιτρέπει ο νόμος αυτό. Διώχνουν τον κύριο Σαββίδη, διώχνουν τον τηλεοπτικό σταθμό Ε και κάνει έξωση. Οι πληροφορίες μας θέλουν να έχει γίνει μια συμφωνία και να η έξωση αυτή είχε δοθεί μια προθεσμία στον κύριο Σαββίδη 3 μήνες ακόμα. Δηλαδή να φεύγανε γύρω στον Νοέμβρη. με δικαστικό κλητήρα μαθαίνουμε ότι έχει πάει εκεί η έξωση όπου τους ενημερώνει ότι μέχρι τις 30 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού, γιατί η ιδιοκτήτρια νέα εταιρεία των εγκαταστάσεων θέλει το συγκεκριμένο χώρο για να το χρησιμοποιήσει για δική τους χρήση, για ιδιοχρησία. Και να πούμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος στα Μελίσια χρησιμοποιούνταν ήδη από τον Φίλιππο Βριώνη όταν άνοικε ο τηλεοπτικός σταθμός στο Ε. Δεν ξέρω αν τον, πρέπει να ήταν αν τον είχε νοικιάσει. Είναι ένα πολύ παλιό στούντιο, αν το πω, δεν κάνει πολλά γυρίσματα εκεί. Ένα πολύ παλιό στούντιο, από τα ιστορικά στούντιο, τα στούντιο Α, που ήταν νοικιασμένο. Γιατί δινόταν, νοικιαζόταν αυτό, ή έκανε δικές του παραγωγές, ή μπορεί να νοικιαζόταν σε κάποιους άλλους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και έβγαιναν οι Σαββατοκύριακο, έχω υδρώσει εκεί μέσα και τον ξέρω το χώρο. Από εκεί και πέρα ο Ιβάν Σαββίδης θα πάει στην Παιανία. Αυτό γνωρίζουμε. Απρόσως αλλάζει τα σχέδια. Γιατί τα σχέδια ήταν να πηγαίνουν. Να το κάνουν να πηγαίνουν λίγους μήνες μετά. Ναι. Αυτή τη στιγμή ευφυνιδιάζονται στο Ε. Πονοκέφαλος έφερε αυτή η αγοροπολισία από ό,τι φαίνεται. Πολύ δυνατός πονοκέφαλος. Με πολλά δικαστήρια, με πολλές ιστορίες και βλέπω ότι υπάρχει ένας μεγάλος πόλεμος πλέον στους δύο μεγάλους επιχειρηματίες. Και ο νέος τηλεοπτικός σταθμός του Βριώνη θα χρησιμοποιούνταν όπως χρησιμοποιούνταν το Ε, δηλαδή κάποια γραφεία θα έχει στο Περιστέρι, στο Έξτρα και κάποιες εκπομπές θα βγαίνουν πάνω από τα Μελίσια ή μπορεί να μεταφερθούν όλοι. Επίσης, να πούμε και την άλλη είδηση βόμβα. Ότι το brand name του τηλεοπτικού σταθμού Ε περνάει στην κατοχή του κυρίου Βριώνη. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ο κύριος Σαββίδης, εκτός του ότι χάνει και γίνεται η έξωση στον τηλεοπτικό σταθμό, θα πρέπει να αλλάξει όνομα και στο κανάλι. Τότε τι του πούλησε το άνθρωπο? Νομίζω ότι θα έχουμε νέες εξελίξεις. Τι να σας πω, γιατί δεν είναι κύριο Σαββίδη. Αυτό που πλήρωσε και αυτό που υπογράψανε. Μέγας επιχειρηματίας θα κάνει. Τι πήρε? Τι πήρε? Τι να σας πω τι πήρε? Πήρε πολύ συγκεκριμένο εμπόρευμα. Είναι πόντιος και πόντι είναι δεινή επιχειρηματίες. Εδώ είναι σύριαλ πρωταγωνιστό, αν θέλετε. Δεν υδρώνει τα αυτή. Εδώ είναι για ταινία πάντως όλα αυτά. Σύριαλ. Παρουσιαστές, καταγγέλνουν ότι θέλουν να πεθάνουν, τους κόψουν τα συμβόλαια.
καταγγέλνουν την αγοροπολισία, μετά γίνεται η αγοροπολισία, ο καναλάκης ο προηγούμενος που είχε το κανάλι θέλει πίσω τα στούντιο και τα αγοράζει με άλλη του εταιρεία δικό του συμφερόντων, διώχνουν τον καινούργιο αγοραστή έξω, του παίρνει και το όνομα το τέτοιο. Α, και το άλλο δεν σας είπα. Δεν σας είπα και το άλλο. Και ο κύριος Βριώνης έκανε αγωγή και εκείνος τον κύριο Σαββίδη και ζητάει και εκείνος αρκετά εκατομμύρια ευρώ πίσω. Μαρουλόφιλα τα εκατομμύρια. Φτάνει κύριε Καμπούρη, φτάνει. Ο λόγος είναι γιατί πάλι και για την παραβίαση των όρων και της μεταβίβασης και των όρων των συμβολέων του καναλιού. Έχουμε πολύ ζουμί. Πολλά δικαστήρια. Κομμωδία, έτσι. Πολλά δεν αφορώ τους ιδιοκτήτες, αναφέρομαι στον παρουσιαστή με όλα αυτά που κάνει. Πολλά δικαστήρια. Θυμηθείτε το. Και μένουμε εδώ. Παραπάνω μου λένε από 35 δικηγόρους και καθηγητές νομικού να έχουν ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Και όλα αυτά θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ναι. Και τουλάχιστον να τους στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Σε ποιον από όλους. Συγγνώμη, σε ποιον αστείο. Στους εργαζομένους και συγκεκριμένα αν το τοποθετήσεις, στους εργαζομένους και της εκπομπής του κυρίου. Πώς τον είπαμε τον κύριο. Φουρθιώτη. Φουρθιώτη, μάλιστα. Μάλιστα.